δεύτερη ζωντανή σύνδεση της σημερινής εκπομπής. Θα ταξιδέψουμε στην Ρώμη. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Μαρία Ταμουρίδου, η οποία είναι βέβαια ξεναγός εκεί στην περιοχή. Να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω πολύ από Κρήτη. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα σας. Περίεργη, έτσι, δύσκολη συγκυρία λόγω της πανδημίας, λόγω του κορονοϊού, για όλο τον κόσμο, για την Ιταλία, για τη Ρώμη, για την Ελλάδα. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βίωσαν κάτω από αυτή τη δύσκολη συγκυρία το Πάσχα των Καθολικών εκεί οι Ιταλοί. Δυστυχώς όλη η Ιταλία ήμασταν κόκκινοι. Δεν μπορούσαμε να ξεμητήσουμε από το σπίτι μας, φυσικά μόνο για απαραίτητες ανάγκες. Τώρα βέβαια είμαστε πορτοκαλί, ναι. Έχουμε κάποια δικαιώματα για εξόδους, αλλά φυσικά το πρόβλημα υπάρχει. Και δυστυχώς υποφέρει ο ιταλικός λαός ένα χρόνο και. Οι εργασίες μας δυστυχώς κλειστές, τα μουσεία κλειστά, ξενοδοχεία κλειστά. Πραγματικά υπάρχει μεγάλη δυσχέρεια από τον τομέα. Δυστυχώς. Να εστιάσουμε λίγο στο Πάσχα, των Καθολικών. Πώς αντέδρασαν, πώς το βίωσαν, πώς πέρασαν αυτές τις ημέρες οι Ιταλοί. Δυστυχώς, μέσα στα σπίτια μας φυσικά. Ναι. Η λειτουργία την έχουμε ακούσει από τηλεοράσεις φυσικά, όπως και τη Θεία Λειτουργία της Μεγάλης Παρασκευής, του Σαββάτου, της Κυριακής, από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου μέσω τηλεοράσεως. Δυστυχώς τα μέτρα ήταν πάρα πολύ αυστηρά, πάρα πολύ αυστηρά. Μάλιστα, το πρόστιμο είχε φτάσει μέχρι τα 700 ευρώ, για να καταλάβετε, που σημαίνει ότι ο κόσμος φοβήθηκε, δεν μπορούσε δηλαδή να αντιδράσει διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, τρεις μέρες πραγματικά σκληρές, θα μπορούσα να πω. Οικογενειακό Πάσχα, για πρώτη φορά φυσικά, μάλλον το δεύτερο Πάσχα που ζούμε. Συνήθως οι Ιταλοί το Πάσχα ταξιδεύανε στο εξωτερικό. Φέτος δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Οι μουσιακοί χώροι μας, το είπατε αυτό στην αρχή, κυρία Ταμουρίδου, παραμένουν κλειστοί, σωστά? Δυστυχώς όχι, είμαστε πορτοκαλί. Τα μέτρα είναι λίγο χαλαρά, αλλά ναι, δεν υπάρχει όμως ελευθερία. Μην ξεχνάμε όμως ότι από αύριο οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία, μετά από το lockdown φυσικά, και είναι δημοτικό, τα νηπιαγωγεία, μέχρι και πρώτη τάξη γυμνασίου. Εάν δεν κάνω λάθος, μέχρι και τις 8 Απριλίου, διορθώστε με, υπάρχει απαγόρευση μετακινήσεων? Περιμένετε. Είναι δηλαδή τρεις μέρες είχαμε lockdown, δηλαδή κόκκινη ζώνη. Σωστά, σε αυτή την κόκκινη. Ναι. Από σήμερα είναι 11 περιφέρειες, οι οποίες είναι πορτοκαλί, ναι, και 9 εξακολουθούν, ναι, να είναι κόκκινοι. Που σημαίνει ότι το πρόβλημα υπάρχει, δυστυχώς. Τώρα βέβαια η μόνη αισιοδοξία μας είναι τα εμβόλια. Και προσπαθούν φυσικά ο ιταλικός λαός, ο ιταλική κυβέρνηση, συγγνώμη, προωθεί να εμβολιαστεί όσο περισσότερος κόσμος γίνεται. Πώς κυλάει αυτή η διαδικασία? Το 80% των καθηγητών, το προσωπικό των σχολείων ήδη έχει εμβολιαστεί. Και σιγά σιγά παίρνουμε σειρά και εμείς ανάλογα με τις ηλικίες και ανάλογα με τα επαγγέλματα φυσικά. Τώρα υπάρχει μία, τι να πω εγώ, μία αισιοδοξία τουλάχιστον το Μάιο, ναι, σιγά σιγά να επανέλθουμε στην κανονική ζωή. Αλλά αυτό όμως, εγώ θα ήθελα να τονίσω λίγο για το επάγγελμά μου, αλλά αυτό θα συμβεί και στην Ελλάδα. Θέλω να σας ρωτήσω. Προωθείται πάρα πολύ ο ντόπιος τουρισμός. Δηλαδή οι Ιταλοί θα μάθουν να ταξιδεύουν εντός χώρας. Δεν το διακινδυνεύουν να κάνουν, τέλος πάντων, δραστηριότητες. Κυρία Ταμουρίδου, για να δουλέψετε, για να εργαστείτε, έχει ληφθεί κάποια απόφαση, θα πρέπει πρώτα να έχετε εμβολιαστεί? Σίγουρα. Αυτό θα γίνει, θα το βεβαίως. Αυτό πρέπει να γίνει, γιατί κατά κάποιο τρόπο έχουμε να κάνουμε με κόσμο, καταλάβατε. Δηλαδή θα το απαιτήσουν και τα διάφορα μουσεία ή το Βατικανό ή οποιοδήποτε άλλο μουσείο. Ο ξεναγός θα πρέπει να είναι εμβολιασμένος, γιατί έχουμε να κάνουμε με κόσμο, καταλάβατε. Και πολύ πιθανόν όσοι θα ταξιδεύουν, δηλαδή όσοι θα έρχονται,
θα φτάνουν στα αεροδρόμια μας, παραδείγματος χάρη Φιουμιτσίνο ή Τσιμπίνο, οπωσδήποτε θα υπάρχουν υπηρεσίες, θα υπάρχει έλεγχος, ούτως ώστε ή για την ώρα θα έχουν το τεστ το οποίο υπάρχει ήδη για αυτούς που τέλος πάντων να φτάνουν από το εξωτερικό, κάνουν το τεστ. Λοιπόν, ενώ αυτή τη φορά θα έχουν ήδη, θα πρέπει να είναι εμβολιασμένοι ήδη. Και αυτό τουλάχιστον συζητείτε. Και αυτό το επάγγελμά σας, ναι, κυρία Ταμουρίδου, περνάει κρίση, ναι, φαντάζομαι, αυτή την περίοδο, έτσι δεν είναι? Η κρίση υπάρχει, φτώχεια υπάρχει, μην ξεχνάμε, και πάρα πολύ, όχι λίγοι. Ο κόσμος πραγματικά δεν αντέχει. Πρέπει να ανοίξουν οι δουλειές, τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία. Η Ρώμη πραγματικά είναι μια νεκρή πόλη, μια έρημος είναι. Φανταστείτε στη Φοντάνα τη Τρέβη που υπήρχε πραγματικά πάρα πολύ κόσμο. Όλη η ανθρωπότητα ήταν στη Φοντάνα τη Τρέβη και στις πλατείες, τα συντριβάνια. Είναι μια πόλη που πραγματικά ζει με τουρισμό. Αυτή τη στιγμή είναι μια έρημος. Το κλίμα το οποίο επικρατεί, κάνατε μία... Τα μαγαζάκια, όλα είναι, ναι, δυστυχώς κλειστά. Κάνατε μία αναφορά πριν από λίγο. Ίσως φέτος, κατά διάρκεια της τουριστικής περίοδου, οι Ιταλοί αρκεστούν στον εσωτερικό τουρισμό. Ναι, ήδη έχουν προκρατήσει πραγματικά σε προορισμούς, σωστά. Θα λέγαμε τουρισμός της θάλασσας πλέον πια. Η κουλτούρα δυστυχώς δεν ξέρω πότε θα ανοίξει, ναι, τόσο ώστε να, ο κόσμος να επισκέπτεται τα μουσεία. Και η Ρώμη, όπως ήδη ξέρετε, μάλιστα, δεν είναι τυχαία που τη λένε η Ιόνια πόλη, η πόλη με τις τρεις ενιότητες. Κυρία Ταμουρίδου, πού βρίσκεστε τώρα? Πραγματικά τον τουρισμό. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε, για να κλείσουμε κάπως έτσι, πού είστε? Σε ποιο σημείο βρίσκομαι? Είμαι 30 χιλιόμετρα δυτικά της Ρώμης, ναι, σε μια κομμόπολη η οποία λέγεται Σαν Νικόλα. Εδώ δεν ξέρω αν βλέπετε τη θάλασσα. Βλέπουμε. Είναι πυρηνικό πέλαγος. Πυρηνικό πέλαγος, θα ήθελα να πω ότι το όνομα το έχουν δώσει οι Έλληνες, γιατί αποκαλούσαν τους Ετρούσκους πυρηνούς. Και από τους Ετρούσκους πήρε το όνομα πυρηνικό πέλαγος. Πιο βαθιά έχω ένα κάστρο Τεσκάκι του 1700. Και έχω 30 χιλιόμετρα, 35 χιλιόμετρα από το Φιουμιτσίνο, το Διεθνές Αεροδρόμιο, Φιουμιτσίνο Λεωνάρδο Νταβίνσι, και 50 χιλιόμετρα από το Τσιμπίνο. Κυρία Ταμουρίδου, το αεροδρόμιο της Ρώμης. Ναι, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση που είχαμε, για το κλίμα, για την όμορφη εικόνα. Φυσάει και όλα σχεδόν στην Κρήτη σήμερα. Ναι. Οι νοτιάδες έχουν δημιουργήσει. Στα καλύτερα, καλό Πάσχα. Σας ευχαριστούμε πολύ, και να είστε η καλά. Η επιθυμία μου είναι να ελευθερωθούμε, να ταξιδέψουμε, να αγκαλιαστούμε, να σας ταξιδέψω στην υπέροχη Ρώμη. Να είστε σας καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Εσάς και το staff σας, να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας, μου. Γεια σας.